Οι εργασίες στο μήλο του Παπά προχωρούν κανονικά, ώστε στο τέλος του 2014 η Λάρισα να αποκτήσει ένα μουσείο Σίτου και Αλεύρου και ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο. Σήμερα στο Δημαρχείο υπογράφηκε η σύμβαση για τη μουσιολογική και μουσιογραφική μελέτη. Είναι η πρώτη τελευταία σύμβαση, διότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα γίνει και η προκήρυξη του έργου της κατασκευής του μουσείου. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το δυνατόν συντομότερο θα έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη, αλλά στη συνέχεια και η κατασκευή. Και πιστεύουμε ότι ολοκληρωμένος ο Μήλος, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο όπως γίνεται τώρα, να αποτελέσει ένα πολυδύναμο κέντρο για την πόλη της Λάρισας και ιδιαίτερα για τους πολίτες που αγαπάνε όλα αυτά τα οποία ο Μήλος θα στεγάσει. Αν θα εγκαινιάσει ως δήμαρχος τον πολυχώρο που δημιουργείται στο Μήλο του Παπά, ρωτήθηκε ο κύριος Τζανακούλης για να απαντήσει ότι σίγουρα θα το κάνει. Από ό,τι φαίνεται πριν τον Νοέμβριο δεν θα είναι. Άρα μέχρι τέλος του 2014 που θα είναι ολοκληρωμένο, θα λέει εδώ δήμαρχος Τζανακούλης. Την απόφασή του για το αν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα για το Δήμο της Λάρισας θα ανακοινώσει στις 21 Σεπτεμβρίου. Σεπτέμβριο, λίγο πριν τελειώσει το καλοκαίρι. 21 Σεπτεμβρίου.